Ποια είναι η κυρία Δάλμαρη. Το λέω εγώ για σας, κυρία Δάλμαρη, για να μην κάνετε αυτό. Μεγάλο στην Αυστραλία, αλλά μένει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Βοηθάει στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Δέμπρα Γούτουμ για την δημιουργία ενός ετήσιου φεστιβάλ για όλες τις δημιουργικές τέχνες που έχουν σχέση με τη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Γράφει άρθρα για τη νέα ηλεκτρονική ενημερωτική εφημερίδα των Weeks για την ομάδα ξένων γυναικών που ζουν στο Δημοσιονομικό. Σαν καθηγήτρια Αγγλικών έχει γράψει μια σειρά από βιβλία για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η κυρία Δάλμαρη. Να τη δούμε κιόλας. Ωραία, τη βλέπουμε. Λοιπόν, κυρία Δάλμαρη, πες μας. Εγώ θα σας πω λίγα λόγια για το φεστιβάλ που είναι να οργανωθεί φέτος στο Δήμο μας για πρώτη φορά. Είναι το φεστιβάλ δημιουργικές τέχνες που καλύπτει όλες τις τέχνες που έχουν σχέση με το σινεμά, με τα κινούμενα σχέδια. Ήταν μια πρωτοβουλία από μια κυρία, η Ντέμπρα Γούτουμ, που μένει εδώ στη Σαρανίδα και έχει σχέση με τα θεάματα, γιατί είναι και αυτή παραγωγός. Και θα ήθελα απλώς να σας να αναφερθώ στο τι περιλαμβάνει ή τι προσπαθεί να κάνει αυτό το φεστιβάλ για να αναδείξει το Δήμο Σαρανικού και να βοηθήσει και την περιοχή και τους ανθρώπους που μένουν εδώ πέρα. Οπότε, όπως σας είπα, είναι φέτος ανάμεσα από τις 16 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό το πρώτο φεστιβάλ στο Δήμο Σαρανικό, το Φεστιβάλ Δημιουργικές Τέχνες. Θα γιορτάσουμε την ποικιλομορφία των δημιουργικών ταλέντων που συμμετέχουν στην βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης για να δημιουργήσουν τη μαγεία που βλέπουμε στην οθόνη. Θα οργανώσουμε παρουσιάσεις, παραστάσεις, εργαστήρια και διαγωνισμούς, ενώ θα αναδείξουμε τη νέα ελληνική πρωτοβουλία Hollywood in Greece, γιατί γίνεται μια τέτοια προσπάθεια από το ΕΚΟΜΕ να αναδειχθεί η Ελλάδα σαν το Hollywood, όπως είναι το Hollywood για να φέρουμε περισσότερες παραγωγές εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά φεστιβάλ κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο, ωστόσο τείνουν να είναι για τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς και μερικές φορές τους συγγραφείς κινηματογραφικών έργων. Το δικό μας φεστιβάλ θα καλύψει όχι μόνο τους συνηθισμένους κλάδους, αλλά επίσης θα επικεντρώσουμε και στα ταλέντα που καλύπτουν όλα τα τεχνικά τμήματα, όπως τέχνη, κάμερα, ήχος, μαλλιά, μακιγιάζ, ρουχισμό, κινούμενα σχέδια, οπτικά εφέ και marketing. Επίσης, θα έχουμε εργαστήρια για βοηθούς παραγωγής, γιατί αυτός είναι ένας τομέας που η έρευνα του ΕΚΟΜΕ έδειξε ότι χρειάζεται εδώ στην Ελλάδα, τόσο για εθνικές όσο και για διεθνείς παραγωγές. Οπότε η προσπάθεια είναι να αναδείξουμε τα άτομα που είναι πίσω από την κάμερα, όχι μόνο τους ηθοποιούς που παίζουν και τους βλέπουμε. Έχουμε ζητήσει το φεστιβάλ να είναι κάτω από την αιγίδα του Δήμου και να έχουμε την υποστήριξη του Δήμου με την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων και την κοινή χρήση και προβολή των εκδηλώσεων του φεστιβάλ μέσα από αυτά. Επίσης, θα θέλουμε εκπροσώπους από το Δήμο να είναι μαζί μας στις τελετές έναρξης και λήξης και στις επίσημες εκδηλώσεις, γιατί δεν θα είναι μόνο τα διάφορα εργαστήρια και οι παρουσιάσεις, αλλά θα έχουμε και άλλες τοπικές εκδηλώσεις που θα αναδείξουν τα άτομα που μένουν και τα ταλέντα που υπάρχουν στην περιοχή.
και βέβαια και τις παραδόσεις που έχουμε σαν Έλληνες. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε μια λίστα με τις προτινόμενες τοποθετήσεις τους ειδικούς και εκδηλώσεις για το φεστιβάλ. Επομένως, δεν έχουμε τελειοποιήσει ακόμα ένα πρόγραμμα. Είναι ακόμα η αρχή. Καθώς είναι η πρώτη μας χρονιά, δεν γνωρίζουμε πόσα άτομα θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, αλλά ελπίζουμε να έχουμε μεγάλη συμμετοχή από εξωτερικούς παράγοντες που ειδικεύονται στα διάφορα μέρη της ψυχαγωγίας. Επίσης, περιμένουμε μεγάλη συμμετοχή από τους κατοίκους της περιοχής, γιατί το φεστιβάλ γίνεται για τους κατοίκους, δεν γίνεται για τα άτομα που θα έρθουν. Τα άτομα που θα έρθουν θα δώσουν αυτό το χαρακτήρα που θα πάρει το φεστιβάλ και θα ενσωματώσουν και τους κατοίκους. Γιατί εδώ, στην περιοχή μας, έχουμε πολλά άτομα που σχετίζονται με το θέατρο, με το σινεμά, με τις τέχνες γενικά. Οπότε είναι μια προσπάθεια να αναδείξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντας, γιατί νομίζω ότι τα έχω καλύψει όλα για την προσπάθεια που γίνεται και από τη στιγμή που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας η Τζενέτ Αρντουίνο, θα αναφερθώ και στην ομάδα των WIGS που είναι εδώ στην περιοχή μας, που είναι μια ομάδα γυναικών ξένης καταγωγής, αγγλόφωνες οι περισσότερες, αλλά είναι από διάφορα μέρη της Ευρώπης, όπως Αγγλία, Ιταλία, από Αμερική. Και έχει δημιουργηθεί η ομάδα γυναικών από τη στιγμή που γιορτάζουμε και την ημέρα της γυναίκας σήμερα, που λειτουργεί εδώ για πολλά χρόνια. Η Αναστασία βασικά είναι και επικεφαλής αυτής της ομάδας και βοηθάει την όλη προσπάθεια που κάνει φιλανθρωπικό έργο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με τα λίγα μέσα που έχουμε, γιατί είναι μια άτυπη γυναικεία ομάδα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή μας. Και αυτή είναι η ομάδα που θα βοηθήσει να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Με την καθοδήγηση της Deborah Wooten, που αυτή είχε αυτή τη σκέψη, όπως είπα, να αναδείξουμε την περιοχή μας. Γιατί μένει εδώ, είναι Αγγλίδα με τον άντρα της, μένει εδώ 6 χρόνια, έχει αγαπήσει την περιοχή και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα, θα αναδείξουμε όχι μόνο τα άτομα που ασχολούνται μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά και την περιοχή μας, γιατί είναι μια πανέμορφη περιοχή και θα γίνει πιο γνωστή. Αυτή είναι η προσπάθεια από τις γυναίκες της ομάδας του WIGS και καλούμε όλους στην περιοχή σιγά σιγά από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να βγάλουμε το πρόγραμμα και να γίνει πιο γνωστή αυτή η προσπάθεια. Καλούμε όλους τους κατοίκους να πάρουν μέρος και να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια να γίνει ένας επίσης θεσμός. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για την που μπόρεσα και εγώ να συμμετάσχω σήμερα σε αυτή την ωραία εκδήλωση και να ευχηθώ και εγώ τα χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, γιατί είμαστε μια πάρα πολύ δυναμική ομάδα και νομίζω ότι βοηθάμε τους άντρες να κάνουν και αυτοί το καλύτερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μας ενημερώνετε συνέχεια, γιατί αν δεν μας ενημερώνετε, δεν θα μαθαίνει και ο κόσμος αυτά που θέλετε εσείς να διαδοθούν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι σήμερα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή αρχή. Ωραία. Και θα μπορέσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο πιο καλύτερα για ό,τι γίνεται με εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπεις, Μέμο, να συμπληρώσω. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δάλμαρη.
Η κυρία Ζανέτα Αρντουίνο είναι και εκείνη, είναι η εκπρόσωπος του WICS και βεβαίως συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις. Και ευχαριστώ πολύ και τις δύο κυρίες, οι οποίες στηρίζουν κάθε τι το οποίο είναι πάντα στην προσφορά και στην υλοποίηση πραγμάτων. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.